Λοιπόν, λοιπόν, τώρα. Εδώ τώρα σηκώνω τα χέρια μου κι εγώ. Λέω, δεν ξέρω τι έγινε. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, εκεί που είσαι σε ένα χωριουδάκι με 15 κατοίκους και λες, εδώ έχω αράξει, έχω την ησυχία μου, τελειώνει η λειτουργία, τελείωσαν όλα, σου σκάνε μούρι. Κοιτάξτε πόσοι τώρα, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Άμα θέλετε μετρήστε τους. Εγώ τους μέτρησα και είδα πόσοι είναι. Είναι καμιά πενταριά, είναι καμιά εξινταριά, κάπου εκεί είναι. Και ρωτάω, ρε παιδιά, εσείς από που έρχεστε? Και ήρθαν από Λάρισα μεριά. Από Λάρισα με ένα λεωφορείο και από Λάρισα εγώ έχω σόγια, διότι εκείνοι με στεφάνωσαν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχουμε, κοιτάξτε, ένα ζουζούνι εδώ, ένα ζουζουνάκι, μαϊμουδάκι αυτό. Έγινε φιλαράκι μου. Λοιπόν, κι άλλο παιδάκι εδώ, τι νομίζετε? Λοιπόν, χάρηκα. Πετάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Μια υποχρέωση αναλαμβάνω, να πάω κι εγώ μια φορά Λάρισα να τους δω. Λοιπόν, και όλοι εσείς που το βλέπετε και φαντάζομαι ζηλεύετε τώρα. Εδώ η παπαδιά τους είχε και κεράσματα και αναψυκτικά και τους είπαμε και ωραίες ιστορίες, χαζές ιστορίες, και προσκύνησαν και τα Άγια Λείψανα και τους δίνω όλη μου την αγάπη, όλη μου την αγάπη. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε ευτυχισμένοι. Εδώ, 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 εδώ όλους θα τους πάρω. Δέστε ρε εσείς. Τι ωραίοι άνθρωποι που είναι. Όταν οι άνθρωποι, να πάμε και καμιά εκδρομή. Διότι με την εκδρομή ζωντανεύει ο άνθρωπος. Μη κάθεστε συνέχεια κλεισμένοι μέσα στους τέσσερους τοίχους. Στους τέσσερους τοίχους βασανίζεται ο άνθρωπος. Έξω, και έχει ωραία μέρα σήμερα, και από ό,τι κατάλαβα έχουν και συνέχεια, δηλαδή θα πάνε και σε καλά σουβλάκια και μετά πριν θα πάνε στην Αγία Κυλίνα εδώ κοντά. Α, πήγαν στην Αγία Κυλίνα. Α, στην Ακυράνα πήγαν, τώρα θα πάνε στην Αγία Κυλίνα. Και μετά θα πάνε στα σουβλάκια και μετά στο Γέροντα Παΐσιο. Τι ωραίες ευλογίες, τι ωραίες χαρές. Να είστε καλά όλοι! Υγεία. Σας αγαπώ. Και εσάς που είστε μακριά σας αγαπώ και σας περιμένω.